Κυρία Κική, είσαστε καλά? Μια χαρά, καλησπέρα. Συνηθίζετε να ντύνεστε εσείς τώρα την περίοδο της αποκριάς, είσαστε γλεντζού? Βέβαια και απόψε μου λείπει. Αλήθεια, ναι. Του χρόνου εύχομαι να τα καταφέρουμε, να το ζήσουμε όπως του πρέπει αυτό. Καλώς μου ήρθατε. Σήμερα μιλάμε για τις οικογένειες, μιλάμε για τους μπαμπάδες. Και δεν είπαμε απλά να μιλήσουμε για το πόσο σημαντικός είναι ο μπαμπάς μέσα στην οικογένεια. Να τον δούμε κάτω από μια συνθήκη που είναι και λίγο ζόρικη. Είπαμε εμείς, τα είπαμε με την κυρία Κική, σας τα είπα και λίγο νωρίτερα. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το θέμα με αφορμή τη συζήτηση, τη δημόσια που γίνεται, τη διαβούλευση για την συνεπιμέλεια. Όπου βλέπουμε και πολύ έντονα αντικρουόμενες τοποθετήσεις. Τους μεν μπαμπάδες να λένε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια. Από την άλλη πλευρά να υπάρχουν απόψεις πλέον ότι δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως υποχρεωτική, γιατί δεν είναι πάντα και οι δύο γονείς ικανοί. Άρα αυτό γέρνει προς τη ζυγαριά των μαμάδων που συνηθίζεται να λαμβάνουν την επιμέλεια των παιδιών και πάει λέγοντας, κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς θέλουμε να δούμε, τι συμβαίνει με τον μπαμπά. Για μένα ο μπαμπάς είναι ένα πολύ αγαπημένο θέμα, γιατί μελετώντας παιδιά, εφήβους, ενηλίκους, γέρους, οι έρευνες μας λένε ότι μέσα στον καθένα μας υπάρχει ο πατέρας μας και μιλάμε μαζί του, είτε είναι ζωντανός, είτε είναι νεκρός. Μιλάμε μαζί του και μας το εξηγούν. Για τον καθένα μας υπάρχουν μέσα μας δύο σημαντικοί άλλοι. Η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Εγώ έμεινα κατάπληκτη όταν το πρώτο διάβασα, γιατί νόμιζα ότι σημαντικός άλλος ήταν ίσως ο άντρας μου, είναι ίσως τα παιδιά μου. Οι επιλογές μου, ας πούμε. Και δεν είναι τα παιδιά μου οι σημαντικοί άλλοι. Είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου, που είναι χρόνια πεθαμένοι και μέσα μου μιλάνε. Μιλάω κι εγώ μαζί τους και με καθοδηγούν. Αυτό είναι Ανδριανή. Μας καθοδηγεί ο πατέρας, είτε υπήρξε καλός πατέρας, είτε υπήρξε κακός πατέρας. Υπάρχει δηλαδή μία καταγραφή μέσα μας, πάρα ανεξάρτητα πολύ έντονη, από το πόσο χρόνο π.χ. περάσαμε με τον γονιό, είτε τη μαμά, ας πούμε ότι η μαμά ήθιστε να περνάει, αν τους περισσότερο χρόνο τα παιδιά, είτε με τον μπαμπά εν προκειμένου. Ναι. Και περνάει αυτή, η κασετούλα μπαίνει μέσα. Απόλυτα. Δεν του έχουμε δώσει τη σημασία που του αξίζει αυτού του προσώπου, του Όχι, πατέρα. Πραγματικά, δεν του έχουμε δώσει. Παλιά του δίναμε μεγάλη σημασία, γιατί ήταν πατριαρχικές οι κοινωνίες. Από τότε όμως που εμείς οι γυναίκες βγήκαμε στην αγορά εργασίας και αποκτήσαμε μια οντότητα και μια ανεξαρτησία, έχουμε παραγκονίσει τον πατέρα και το ρόλο του κακός. Αυτό έχει να κάνει με το πώς εξελιχθήκαμε κοινωνικά όλοι μας και η γυναίκα και το μοντέλο της οικογένειας. Και προσωπικά. Σηκώσαμε μανίκια δηλαδή εμείς και είπαμε τώρα θα κάνω εγώ κουμάντο σε όλα. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα. Που διότι κανονικά θα έπρεπε να ζητήσουμε και βοήθεια από τη στιγμή που βγήκαμε στην αγορά εργασίας. Όχι, γιατί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παντού οι γυναίκες είδαν ότι τα βγάζουν μια χαρά πέρα. Ήταν τους άλλους μόνες τους τότε. Οδηγούσανε βαριά μηχανήματα, γίνανε πιλότοι, ξαναχτίσανε τις ερυπωμένες πόλεις. Είδανε λοιπόν ότι, τι λέμε ότι οι άντρες είναι το δυνατό φύλο. Να, εμείς είμαστε. Μεγαλώσανε τα ορφανά μόνες τους. Εκεί λοιπόν δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ η ψυχολογία και οι νευροεπιστήμες για να τους πουν ναι, μεγαλώσατε τα ορφανά μόνες σας, αλλά μέσα σε κάθε ορφανό υπάρχει η εικόνα του πεθαμένου πατέρα. Μάλιστα. Και αυτό πώς λειτουργεί στη μετέπειτα ζωή μας? Λειτουργεί αλλού θετικά. Αν είχαμε ένα πατέρα που μέτρησε για μας, λειτουργεί θετικά. Mm. Αν είχαμε ένα κακό πατέρα, μας τραβάει πίσω, αλλά μας τραβάει. Μας τραβάει γιατί κουβαλάμε μία τραυματισμένη ψυχή, τη δική μας, και έχουμε ένα πατέρα μέσα μας τον οποίο του αποδίδουμε συνεχώς ευθύνες. Κουβαλάμε την έλλειψη ασφάλειας που νιώσαμε από τον κακό πατέρα. Γιατί πάντα οι κοινωνίες ήταν πατριαρχικές. Λοιπόν,
τι εκπροσωπούσε η γυναίκα, τη στοργή, την τρυφερότητα, τη φροντίδα. Τι εκπροσωπούσε ο πατέρας, την ασφάλεια. Ήταν αυτός που είχε τα βέλη, ήταν αυτός που είχε το ακόντιο, ήταν αυτός που σκότωνε τους εχθρούς. Την ασφάλεια. Ένας κακός πατέρας, λοιπόν, στερεί από το παιδί του την αίσθηση της ασφάλειας. Μπορείς τώρα να μιλήσεις μαζί μου, αν ένιωθες ότι από γύρω-γύρω κινδυνεύεις, δεν θα μπορούσες να συγκεντρωθείς. Έχεις μία ταραχή, μία διάσπαση. Άρα, δηλαδή, αυτό το κουβαλάει ένας άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο βίωμα σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Αν ο μπαμπάς σου έλεγε, μη φοβάσαι κανέναν. Εδώ είμαι εδώ. Εγώ, στηρίξου πάνω μου. Δεν φοβάσαι τίποτα. Ενώ ο πατέρας σου μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά. Έχεις κάνει τη δική σου οικογένεια, έχεις μεγαλώσει. Μέσα σου μιλάει όμως. Και αν σε ένα παιδί στερήσεις έναν καλό πατέρα, λόγω ενός διαζυγίου για παράδειγμα, ναι. Πόσο δύσκολο είναι για αυτό το παιδί να συνεχίσει από εκεί και πέρα. Για τα παιδιά του διαζυγίου, η έλλειψη του πατέρα είναι ένα τρομακτικό χτύπημα. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Θεωρούμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, θα το δει 3 ώρες την Τετάρτη, θα το δει και κάθε 15 μέρες, θα το πάρει, θα το πάει στη μάνα του, θα το πάει να φάνε έξω. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα μιλήσουν στο τηλέφωνο, χάλασε εντάξει. Ο κόσμος. Για την ασφάλεια του παιδιού, χάλασε ο κόσμος. Κοιμάται αυτό το παιδί χωρίς την αίσθηση της ασφάλειας που δίνει η πατρική παρουσία. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεται δηλαδή ένα παιδί, όταν λείπει ο πατέρας από το σπίτι, δεν νιώθει εξίσου ασφαλές το ίδιο το παιδί με τη μαμά του? Όχι. Μα η μαμά δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την ασφάλεια. Α, είναι μέσα μας, είναι στις καταγραφές μας αυτό. Στο DNA μας αυτό. Η μαμά εκπροσωπεί τη φροντίδα, τη στοργή, την παρουσία, έτσι, αλλά δεν εκπροσωπεί την ασφάλεια. Άρα, αυτός ο νόμος της συνεπιμέλειας έρχεται να κλείσει πληγές, να κλείσει κενά. Εγώ χάρηκα τρομερά, γιατί από αυτά που διαβάζω, ξέρω ότι στην Αμερική και σε άλλες χώρες που τα διαζύγια εδώ και χρόνια πολλαπλασιάζονται, η συνεπιμέλεια ήταν κάτι καθημερινό. Ναι. Στην Αμερική έχει εφαρμοστεί εδώ και 40 χρόνια. Πώς? Έλεγε ο δικαστής στο ζευγάρι που θα χώριζε, εάν έχετε οικονομική άνεση, κρατήστε το σπίτι σας όπως είναι και ο καθένας σας να βρει και ένα δικό του σπίτι. Τα παιδιά θα μείνουν στο σπίτι, δεν θα μετακινηθούν ούτε από σχολείο ούτε από φίλους και εναλλάξει εσείς. Ή κάθε εβδομάδα, ή κάθε 15 μέρες, ή κάθε μήνα, όπως βολεύει, θα μένετε με τα παιδιά στο πυρηνικό σπίτι. Ωραία, άρα εκεί αυτοί που πηγαίνουν έρχονται σε αυτή την περίπτωση είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς, όχι τα παιδιά. Αυτή ήταν η ιδανική λύση. Αλλά χρειάζεται οικονομική άνεση για να συντηρούνται όλα αυτά τα σπίτια. Εδώ τώρα που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, προτείνουν ο καθένας να έχει το δικό του σπίτι και τα παιδιά να εναλλάσσονται. Έρχονται λοιπόν ορισμένοι και σαρκάζουν και λένε «Πακέτο είναι το παιδί». Δεν είναι πακέτο, δεν τον νοιάζει το παιδί. Αρκεί να βιώνει και τη στοργή της μαμάς και την ασφάλεια του μπαμπά. Και τι γίνεται, λένε, αν ο ένας από τους δύο γονείς δεν είναι επαρκής γονιός. Δεν πειράζει, το παιδί θα τα ισορροπήσει. Ναι. Έχει το παιδί την ικανότητα. Σε πλαίσια, φυσικά, που είναι ασφαλές για το παιδί να μπορεί να μείνει με αυτό το γονιό, αλλά το προβλέπει και ο νόμος αυτό. Βεβαίως για την αρτιότητα, την καταλληλότητα του γονιού. Βεβαίως, ναι. Εάν είναι ακατάλληλος, δεν θα του δώσουν συνεπιμέλεια. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τη ζητήσει κιόλας. Ναι. Γιατί ξέρει ο κάθε γονιός μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Για πάμε να το δούμε λοιπόν τώρα λίγο πιο σφαιρικά. Να μιλήσουμε για τους μπαμπάδες και να τους τιμήσουμε τους μπαμπάδες. Εγώ τους τιμώ πολύ έχουμε... και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το ρόλο της ασφάλειας. Είναι μπερδεμένοι οι μπαμπάδες του σήμερα ή σήμερα είναι περισσότερο ξεκάθαροι από ποτέ? Σήμερα κάνουν πάρα πολύ προσπάθεια οι μπαμπάδες και έχουν κάνει μόνοι τους βήματα μπροστά.
πριν από 30 χρόνια δεν έβλεπες ποτέ μπαμπά να κυλάει το καροτσάκι του μωρού. Σπανιότατα έβλεπες μπαμπά στην παιδική χαρά. Σπανιότατα, πρώτα απ' όλα δεν παίρνανε γονεϊκή άδεια. Mm-hmm. Σήμερα δικαιούται. Ένας μπαμπάς δικαιούται να πάρει τη γονεϊκή άδεια να μεγαλώσει το νεογέννητο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Αυτό δεν θα έρθει να ανατρέψει, ας πούμε, τα δεδομένα και τα κοινωνικά πρότυπα όλων αυτών τίποτε των χρόνων. Τίποτε δεν ανατρέπει. Ξέρεις τι λένε οι νευροεπιστήμες, τι λένε τα νέα δεδομένα. Για να μπορέσει ένα νεογέννητο να προσαρμοστεί στη ζωή, να κοιμάται καλά, να τρώει καλά, να είναι καλά, χρειάζεται έναν ενήλικο, ναι, μπαμπά ή μαμά ή μία νταντά, μία γιαγιά, mm-hmm, με ήρεμο εγκέφαλο. Μάλιστα. Έρχεται με άγραφο εγκέφαλο. Χρειάζεται λοιπόν έναν ήρεμο εγκέφαλο να το πάρει αγκαλίτσα, να το χαϊδεύει, να αλληλοσυντονιστούν, mm, να συντονιστεί. Α, να του στείλει τα σωστά vibes, τέλος πάντων. Να συντονιστεί το νεογέννητο με αυτό τον ήρεμο εγκέφαλο και μετά μεγαλώνει καταπληκτικά. Οι μπαμπάδες, λοιπόν, είναι λιγότερο αγχωτικοί από μας. Έχουν λιγότερο στρες. Μπορούν και ηρεμούν τον εγκέφαλό τους καλύτερα, mm, γιατί έχουν πιο πολύ λογική. Εμείς είμαστε πιο συναισθηματικές. Ναι. Άρα, αυτός ο μπαμπάς, το νεογέννητό του, το μεγαλώνει θαυμάσια. Αν τον αφήσει όμως η μαμά. Μα η μαμά θα είναι στη δουλειά. Α, συζητάμε για τέτοια κατάσταση τώρα. Έχει θα πάρει τη γονική άδεια ο μπαμπάς και η μαμά είναι έχει στο γραφείο. Στη ναι. Και είναι τώρα αυτά πράγματα, κυρία Κική μου, να τρέχει η μάνα στις δουλειές, να μην είναι εκεί να μεγαλώνει το παιδί και να το μεγαλώνει ο άντρας. Ωραιότατα. Και να μην είναι ο άντρας στη δουλειά. Δεν τον έχεις ευνουχίσει, κυρία μου, εσύ που έκλεισες το σύζυγο στο σπίτι και πας και μου κάνεις καριέρες. Δεν ευνουχίζονται έτσι οι άντρες. Ευνουχίζονται από τις συμπεριφορές. Όταν δηλαδή η γυναίκα προσπαθεί να πάρει την εξουσία στην οικογένεια, όταν προσπαθεί να κάνει το αφεντικό, οι άντρες δεν ευνουχίζονται ούτε από την μπουγάδα, ούτε από το άπλωμα των ρούχων, ούτε από το μεγάλωμα του μωρού, ούτε από το καροτσάκι. Τίποτε από αυτά. Δεν μπερδεύει έναν άντρα, σημερινό άντρα, η συνθήκη αυτή. Η γυναίκα μου είναι έξω και φέρνει τα λεφτά και εγώ είμαι σπίτι και μεγαλώνω τα παιδιά. Όχι. Και εγώ δεν φέρνω τα λεφτά, άρα δεν είμαι εξίσου χρήσιμος. Δεν τον μπερδεύει εάν η γυναίκα δεν τον μπερδέψει. Εάν η γυναίκα πάρει φάκι και του πει «Την ταντά κάνεις», ενώ εγώ είμαι διευθύντρια στην τράπεζα, ενώ εγώ... Ναι, ναι. Έτσι, είμαι επιχειρηματίας. Τότε αυτός θα έχει ταραχή και θα αισθανθεί μειονεκτικά. Από αυτή καθ' αυτή τη δραστηριότητα και τη δουλειά που θα κάνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν τον αφήσουμε λοιπόν ήρεμο και ήσυχο τον άνθρωπο, μια χαρά θα τα μεγαλώσει τα θαυμάσια, παιδιά. Θαυμάσια, θαυμάσια. Άσε που είναι καλύτεροι νταντάδες, οι μπαμπάδες από εμάς. Γιατί εμείς σήμερα βγάζουμε μια μικρή υστερία όλες μας. Το μικρή μου άρεσε. Ευχαριστούμε για το μικρή, γιατί η αλήθεια ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετική. Λοιπόν, γιατί μπαμπάδες... τη βγάζουμε αυτή την υστερία, λόγω του ότι έχουμε πολλά πράγματα πάνω μας. Γιατί θέλουμε να είμαστε τέλειες. Ναι, σωστά. Πανέμορφες, με βαμμένα νύχια, μορφωμένες, με μεταπτυχιακά, στη δουλειά μας άξιες, με κέικ, με παιδιά που είναι αστέρια. Δεν μπορεί μια γυναίκα να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί. Ενώ οι άντρες δεν πολύ νοιάζονται. Δηλαδή και πίσω να πάει λίγο η καριέρα τους, δεν βαριέσαι, του χρόνου. Mm. Δηλαδή είναι πιο προσγειωμένοι, πιο στερεωμένοι στα πόδια τους. Πιο γειωμένοι είναι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Ξέρουν τι τους γίνεται. Ακριβώς. Και δεν θα τους νοιάξει, για παράδειγμα, να κάνουν τη λάτρα και την πουγάδα του σπιτιού. Καθόλου. Θα το κάνει η μαμά, θα επιστρέψει σπίτι. Καθόλου. Πριν από 30 χρόνια δεν τολμούσανε να βλέπουν οι γείτονες ότι απλώνει μπουγάδα. Καλά, μην πάτε πολύ πίσω δεν τώρα. Δεν τολμούσαν. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουν τέτοια στεγανά. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα ταμπού, αυτά τα ακριβώς, θέματα. Ακριβώς. Αγόρι, κορίτσι. Η κόρη, ο γιος.
Η σύνδεση με τον μπαμπά διαφέρει ανάλογα το φίλο του παιδιού. Βεβαίως διαφέρει. Το αγόρι πρώτα-πρώτα, το άτυχο το αγόρι μας, ζορίζεται να μεγαλώσει. Γιατί άτυχο? Γιατί η ζωή το έχει δυσκολέψει από την ώρα της γέννησής του. Νομίζω αυτό για τα κορίτσια κυρίως. Όχι. Αλλάξαν τα πράγματα. Το αγόρι ερωτεύεται τη μάνα, έτσι. Πρέπει να περάσει το ειδηπόδιό του. Ερωτεύεται τη μάνα, αλλά το μάτι του είναι στον πατέρα, γιατί πρέπει να γίνει άντρας. Μάλιστα. Για σκέψου λοιπόν τη θέση του αγοριού. Να είσαι φουλ ερωτευμένος, να θέλεις να την παντρευτείς αυτή τη μαμά και συγχρόνως όλο σου το είναι, όλο σου το βλέμμα να είναι στον μπαμπά. Ένας διχασμός, μια δυσκολία, μια κατάσταση η οποία δεν το βοηθάει, γιατί δεν το βοηθάει και η μαμά, η οποία κολακεύεται από τον έρωτα του αγοριού και το εκμαυλίζει. Ναι. Το αφήνει και του δίνει συνέχεια όλο αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, αντί να κοπεί στην ώρα του το ειδηπόδιο, η μαμά το συντηρεί. Οπότε, το καημένο... Τον μπαμπά πώς τον βλέπει, σαν ίδαλμα ή σαν ανταγωνιστή? Όταν είναι ερωτευμένο με τη μαμά 2-3 χρόνων, το βλέπει σαν ανταγωνιστή. Αργότερα όμως είναι το πρότυπό του. Για να γίνει ένα αγόρι άντρας, πρέπει να στραφεί στον μπαμπά του. Δεν μπορούμε εμείς οι μαμάδες να τον κάνουμε άντρα το γιο μας. Δεν γίνεται. Ένα αγόρι που βιώνει, ένα παιδί και κορίτσι και αγόρι, αλλά ειδικά ένα αγόρι που βιώνει το διαζύγιο των γονιών και έχει μία μητέρα και ένα περιβάλλον ευρύτερο, που μιλούν συνεχώς αρνητικά για τον μπαμπά. Πώς λειτουργεί αυτό μέσα του? Μπορεί ένα παιδί να το φιλτράρει όλο αυτό και να πει: μα εγώ τον αγαπώ τον μπαμπά μου και δεν με νοιάζει ότι και να λέτε γι' αυτό. Τίποτα δεν μπορεί να φιλτράρει. Διότι ό,τι ζούμε στην οικογένειά μας το θεωρούμε φυσιολογικό. Θεωρεί λοιπόν φυσιολογική την κακολογία προς τον πατέρα. Ή θεωρεί φυσιολογικό ότι μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Άλλο το κενό μέσα του. Αλλά εξωτερικά, ό,τι ανατροφή δίνουμε, αυτή δέχεται το παιδάκι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κοριτσάκι. Στο κορίτσι. Το κοριτσάκι είναι τυχερό. Διότι από τη στιγμή που γεννιέται, το πρότυπό του, η μαμά του, είναι μπροστά του. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Και έχει και τον μπαμπά, ο οποίος συνήθως λατρεύει την κόρη. Και οι κόρες όμως δεν ερωτεύονται τους μπαμπάδες, όλες θέλουμε όχι, να παντρευτούμε τον μπαμπά. Όχι με τον τρόπο που ερωτεύεται ο γιος τη μαμά. Το ξεπερνάμε πιο εύκολα εμείς. Η κόρη τον θαυμάζει τον μπαμπά, τον έχει σε ένα βάθρο. Αισθάνεται την ασφάλεια που της παρέχει και τον έχει περί πολλού. Μπαμπά μου, μπαμπά μου. Αυτό είναι ένα άλλο είδος έρωτα, πιο ήπιου και πιο... Διαχειρίσιμου. Ναι, ναι. Άρα εκεί δεν έχουμε μεγάλα ζόρια να Όχι, αντιμετωπίσουμε. Καθόλου ζόρια, καθόλου ζόρια. Και μεγαλώνοντας, ο μπαμπάς εξακολουθεί να είναι προστατευτικός. Και πάντα. Αυτό αρέσει στο κορίτσι. Όχι πάντα. Ναι, καλά. Όταν θα κάνει μερικά κρυφά, ο μπαμπάς κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αλλά μέχρι τότε, αυτή η προστασία αρέσει στην κόρη. Ο μπαμπάς πάντα είναι προστατευτικός. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι πια τόσο χρονών και είμαι κι εγώ άλλων τόσων χρονών και είμαι πάντα το παιδί του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει, είμαι 38 χρονών γυναίκα, έχω δύο παιδιά τα οποία είναι ζωντανά ακόμα, άρα κάτι κάνω καλά. Έχω επιβιώσει κι εγώ. Δεν ξέρει τι να τα κάνει. Δεν είσαι το παιδί του, είσαι το κοριτσάκι του. Ναι. Και θα είσαι πάντα το κοριτσάκι του. Και αυτό είναι μία αίσθηση άπειρης τρυφερότητας, μία αίσθηση ομορφιάς. Ενώ όταν ώρα. Η μαμά ναι. λέει ότι είναι το αγοράκι της ο γιος... Πώς νιώθει ο γιος εκεί? Εκεί είναι λίγο μπέρδεμα. Είναι σαν να του συρρυκνώνει την προσωπικότητα λίγο. Είναι σαν να του λέει δικός μου είσαι. Δεν είσαι της γυναίκας σου, δεν είσαι της οικογένειάς σου. Είναι άλλου είδους αυτό, αυτή η σχέση. Αυτό θα την αναλύσουμε σε μία άλλη εκπομπή. Ο μπαμπάς λοιπόν είναι υπέροχος. Και με το γιο είναι υπέροχος. Εάν η μαμά δεν μπει στη μέση, εάν τους αφήσει να φτιάξουν τη δική τους σχέση. Δηλαδή, αν μπει η μαμά στη μέση, τι μπορεί να γίνει? Απλά να μείνουν δύο ξένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, δεν μπορούν να φτιάξουν σχέση πατέρα και γιου. Τι λάθη κάνουν οι μαμάδες και παρεμβαίνουν? Μπαίνουν στη μέση. Τι κάνουν? Μην παλεύεις μαζί του. Α, τόσο απλά πράγματα. Τόσο απλά πράγματα. Μην το αγρίο μιλάς. Γιατί του είπες ρε εσύ? Δεν θέλω εγώ να λες στο παιδί μας ρε εσύ. Μπαίνει η μαμά, δηλαδή.
είσαι εσύ ο μπαμπάς, είμαι εγώ ο γιος και η μαμά είναι μπάστακα στη μέση. Δεν μας δηλαδή κάνουν να έτσι. Να αποκτήσουμε τον κώδικά μας. Για να ειδωθούν, κάνουν έτσι. Έτσι. Δεν τους αφήνει, ακριβώς όπως το λες, να φτιάξουν το δικό τους κώδικα. Αυτά λοιπόν όλα είναι στα πλαίσια μιας ωραίας κατάστασης, μιας ωραίας οικογένειας. Σε οικογένειες όπου έχουμε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ μπαμπά και γιου. Ναι. Και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά γύρω μας αυτό. Ναι. Εκεί τι έχει προηγηθεί και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πολύ συνηθισμένο. Ίσως ο ένας από τους δυο, συνήθως ο μπαμπάς, είναι ανασφαλής τύπος. Mm-hmm. Βλέπει λοιπόν το γιο, αν ειδικά ο γιος είναι ξεχωριστός, αν είναι όμορφο αγόρι, αν είναι έξυπνο, αν είναι κομψό, αν αρέσει στα κορίτσια. Ο μπαμπάς αισθάνεται ότι μπαίνει στο περιθώριο, ότι δεν μετράει. Γιατί ο γιος αναπτύσσεται ωραία, είναι μερική γη που είναι... Χάρμο, να τους χαίρε τη μανούλα τους. Έτσι, πραγματικά. Εκεί ο πατέρας ζηλεύει. Ζηλεύει γενικώς το παιδί. Το παιδί. Δεν το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό τους βλέπουμε σαν ενήλικες μετά από ένα σημείο και έπειτα να τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα. Βεβαίως, γιατί μπαίνει και ο γιος στο παιχνίδι. Η ζωή, Ανδριανή μου, είναι ένα παιχνίδι για δύο πάντοτε. Παίζουμε παιχνίδια σχέσεων ανά δύο. Λοιπόν, εκεί μπαίνει και ο γιος στο παιχνίδι. Γιατί δεν του αρέσει, θέλει την αποδοχή του πατέρα. Βέβαια. Θέλει να του λέει ο πατέρας, λεβέντη μου, γέ μου, μοναδικέ. Ενώ ο πατέρας του λέει, θα πας πάλι, το μαλάκι έφτιαξες. Mm. Επειδή ζηλεύει. Οπότε ανταποκρίνεται και ο γιος με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Φυσικά, ένας ειδικός. Ή ο μικρός ή ο μεγάλος. Ταυτόχρονα. Α, ή ο ένας ή ο άλλος. Ή ο άλλος. Να πάνε σε έναν ειδικό να πούνε τι γίνεται εδώ. Γιατί ο πατέρας μου φέρεται έτσι. Ή αν ο πατέρας είναι προχωρημένος, να πάει και να πει γιατί το γιο προσπαθώ συνεχώς να τον μειώσω. Τι γίνεται εδώ. Αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση αν συμβεί. Πάμε στο πρώτο σενάριο που ο γιος είναι πιο συνειδητοποιημένος. Ναι. Είναι και αυτός που ενδεχομένως ζορίζεται και τον επηρεάζει περισσότερο αυτή η κατάσταση και ζητάει βοήθεια. Η βοήθεια που δοθεί στο γιο μπορεί να αλλάξει τη συνθήκη, να αλλάξει τη σχέση και με τον πατέρα. Όχι. Ο γιος όμως θα ξέρει από εδώ και πέρα. Άρα δεν θα πληγώνεται και τόσο. Θα ξέρει πολύ. Ότι ο πατέρας μου τα κάνει αυτά γιατί με ζηλεύει. Απλούστατα. Και μπορεί ένα παιδί να, το, να του κατευνάσει την ανησυχία του και το, όλο αυτό το συνέστημα που έχει μέσα του. Η απάντηση, εντάξει, με ζηλεύει μωρί, γι' αυτό. Ναι, θα κάνει ένα βήμα, θα προχωρήσει, γιατί αυτή η ζήλια του πατέρα ακινητοποιεί το γιο. Ναι. Δεν τον αφήνει να απολαύσει τη ζωή, δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ οι γη να μπαίνουν στη δουλειά του πατέρα. Μα τι μου λέτε κανόνας. Τώρα, στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε και ταλαιπωρούμαστε. Ταλαιπωρούνται οι γη. Διότι... Ωραία, τι έχετε λοιπόν να πείτε σε όλες αυτές τις οικογένειες που οι άνθρωποι δουλεύουν, έχουν την επιχείρησή τους και είναι και η οικογενειακή επιχείρηση και είναι πολύ κλασική και εικόνα. Έχουμε ο πατέρας. Το διάδοχο, ετοιμάζουμε τη θέση για το διάδοχο, έτσι. Ποιο διάδοχο όμως, το διάδοχο που μόλις εμφανίζεται, του κάνουμε παρατηρήσεις σε όλο το προσωπικό. Το διάδοχο που του βρίσκουμε, τα λάθη μόνο. Αν θέλει ο πατέρας πραγματικά να δώσει την εταιρεία, την επιχείρηση, το γραφείο, το μαγαζί στο γιο, θα πρέπει να έχει και την ανάλογη συμπεριφορά προς το γιο. Να τον αποδεχτεί. Γιατί ο γιος είναι νέος, έχει φρέσκες ιδέες, έχει άλλου είδους άποψη για τη δουλειά του πατέρα. Ενώ ο πατέρας τον θέλει να είναι ένα σκυλάκι με το λουρί, και να τραβάει το λουρί. Δεν γίνεται. Και εκεί ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση. Ο γιος γρήγορα να αποστασιοποιηθεί. Να σπουδάσει κάτι είναι άλλο, λύση. Να βρει κάτι άλλο. Γιατί ο πατέρας να πάει σε ειδικό, δεν μου εντάξει, φαίνεται είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Να αποστασιοποιηθεί ο γιος, να σπουδάσει κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο και να πει ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσω το δρόμο σου. Και το δικό μου το δρόμο.
Για τη μαμά πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι ξέρω ότι η μάνα μου έχει αφήσει αποτύπωμα μέσα μου και θα πάμε στον ειδικό και θα μιλήσουμε για αυτή τη σχέση. Μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι σας φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία ότι ο σημαντικός άλλος είναι η μαμά, αλλά είναι και ο μπαμπάς. Εξίσου, 50-50. Εάν η σχέση μας, άνθρωποι είμαστε, τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου να έχουμε, να είμαστε αγαπημένοι, ωραία να μας έχει συμπεριφερθεί, όλο και κάτι θα έχει κάνει που θα μας έχει πληγώσει κάποια στιγμή, θα μας έχει ζωρίσει, δεν θα μπορούμε να το έχουμε κατανοήσει μέσα μας. Είναι μία σχέση αυτή που πρέπει να τη δουλέψουμε, να την λυτρώσουμε, να την, δεν ξέρω, όχι να τη βγάλουμε από μέσα μας. Ποια είναι η διαδρομή της σχέσης μας με τον πατέρα μας. Είτε αυτός είναι στη ζωή, είτε έχει φύγει. Η διαδρομή είναι να μπορέσουμε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού να καταλάβουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα ο πατέρας μας. Ξέρουμε, κυρία Κική. Η εμπειρία σας τι λέει. Τον ξέρουμε τον μπαμπά μου. Όχι. Εγώ τον πατέρα μου τον φοβόμουν πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, όταν ήρθα και εγκαταστάθηκα εδώ στην Κρήτη, αγοράσαμε ένα σπίτι με τον άντρα μου και είπε ο πατέρας μου, θα έρθω να σας βοηθήσω να το ανακαινήσουμε. Ο πατέρας σας στην Πελοπόννησο, έτσι. Πελοπόννησο. Ήρθε λοιπόν εδώ και ένα μήνα δουλέψαμε μαζί. Ήταν ένας ευτυχισμένος μήνας για μένα. Ανακάλυψα τον πατέρα μου. Μάλιστα. Εγώ δεν τον ήξερα. Μου ήταν ένας άγνωστος, τον οποίο φοβόμουν. Ναι. Αυστηρός, του παλιού καιρού. Ναι. Ανακάλυψα έναν άλλο άνθρωπο. Με ευαισθησίες, με ποιητικότητα, με χιούμορ. Δηλαδή, ήταν ευλογία αυτός ο μήνας. Έζησε μόνο 2 χρόνια μετά από αυτή την εμπειρία. Μέσα μου έχω αυτή την εικόνα που ανακάλυψα. Ωραία. Και με οδηγεί. Αν δεν με είχα... αυτόν τον μπαμπά συνομιλείτε, αυτός ο μπαμπάς βγαίνει από με μέσα σας. Με αυτόν τον μπαμπά. Είσαστε τυχεροί εσείς. Πολύ τυχεροί. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα έμενα με τον παλιό μπαμπά, τον αυστηρό, ο οποίος θα μου δημιουργούσε προσκόμματα. Δεν θα με άφηνε να προχωρήσω. Άρα την εικόνα που έχουμε εμείς για τον μπαμπά μας κρατάμε μέσα μας. Ναι, η οποία πολλές φορές είναι στραβή. Και πώς θα φτάσουμε να τον γνωρίσουμε κανονικά. Γιατί τους γονείς μας πολλές φορές πραγματικά δεν τους ξέρουμε σαν ανθρώπους. Όπως και οι γονείς. Μόνο... Και οι γονείς δεν μας ξέρουν εμάς. Δεν μας ξέρουν. Λέμε, εγώ το παιδί μου το έχω γεννήσει και το ξέρω. Τίποτα δεν ξέρουμε, ούτε για τα παιδιά μας. Άρα εκεί να ξεθαρέψουμε και να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Μπορούν πάρα πολύ να μας ξεδιαλύνουν αυτές τις απορίες. Αν ο πατέρας έχει φύγει από τη ζωή και είχαμε μία κακή σχέση μαζί του, γιατί στις καλές είναι ωραία αυτά που μένουν. Έχουμε σημεία που μας δυσκολεύουν πάρα πολύ. Έχει καμία ουσία, ακόμα και μετά το θάνατο αυτού του ανθρώπου, εμείς να δουλέψουμε πράγματα μέσα μας. Πολύ μεγάλη ουσία, βέβαια. Πολύ μεγάλη ουσία. Θα ανακαλέσουμε γεγονότα, περιστατικά, συμπεριφορές και με τη βοήθεια του ειδικού θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν ο πεθαμένος πατέρας μου είχε δώσει 2 χαστούκια, που εγώ τα αισθάνομαι μέσα μου σαν... Αναπολώντας αυτά τα περιστατικά, με τη βοήθεια του ειδικού και τοποθετώντας ο ειδικός τη συμπεριφορά του σε αυτό που έχει καταγράψει από τις διηγήσεις μου, θα με βοηθήσει να τα ενσωματώσω μέσα μου, να τα ερμηνεύσω, γιατί όλα αυτά τα παλιά είναι ανερμήνευτα. Και γι' αυτό κάνουν τις σκιές μέσα ακριβώς, μας. Ακριβώς. Μ' αρέσει, ξεκινήσαμε από τη γέννηση του παιδιού, φτάσαμε στο θάνατο του πατέρα, γιατί κάπως έτσι είναι και η ζωή. Έτσι είναι και η ζωή. Είναι σαν ένας κύκλος που ολοκληρώνεται με κάποιο έτσι τρόπο. Έτσι είναι και η ζωή. Αυτά λοιπόν για τους πατεράδες, τους αγαπημένους. Ναι, ναι. Και τους αξίζει περισσότερος χρόνος. Τους αξίζει χρόνος, τους αξίζει εκτίμηση, τους αξίζει σεβασμός. Και με τα διαζύγια βλέπουν όλοι οι ειδικοί το εξής παράδοξο. Ένας άντρας δεν ήταν καλός πατέρας κατά τη διάρκεια του γάμου. Συμμετοχικός κτλ. Όχι, όχι, όχι. Μετά το διαζύγιο πολλοί από αυτούς γίνονται εξαιρετικοί μπαμπάδες. Γιατί αλλάζει τι μέσα τους. Αλλάζει η σύγκρουση με τη γυναίκα τους.
Ναι. Θα το πω τώρα πολύ απλά. Βρίσκουν οι άνθρωποι την ησυχία τους και εκδηλώνεται το πραγματικό του χαρακτήρα τους. Ακριβώς. Και μπορούν να κάνουν προσωπική σχέση με το παιδί τους, αγόρι ή κορίτσι. Ενώ πριν έμπαινε εμπόδιο η μάνα. Εσύ δεν ξέρεις. Ναι. Εμείς τα ξέρουμε όλα, οι μανάδες. Έτσι, λοιπόν, από τη στιγμή που το νεογέννητο του το δίνουν στην αγκαλιά, τι παρατήρηση του κάνουμε? Το κεφαλάκι του, δεν το κρατάς καλά. Δεν θα το ξαναπάρει αγκαλιά. Λοιπόν, έχω μία πρόταση να κάνω. Να αποσυρθούμε όλες οι μανάδες από το ρόλο μας για ένα εξάμηνο τουλάχιστον, μετά το lockdown, να είμαστε πιο χαλαρές. Ναι, κυρία Λυσιστράτη. Και να αναλάβουν οι άντρες για ένα εξάμηνο, ναι. Να δούμε, εγώ το ξέρω από προσωπικό βίωμα, πόσο καλά θα τα καταφέρουν. Σε πληροφορώ, οι οικογένειες θα λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρη. Ναι, χωρίς άγχος, χωρίς υπερβολές. Εγώ τώρα θα κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Κάποια στιγμή όταν το παιδί μου το μεγάλο ήταν πολύ μικρό, μου λέει η παιδαγωγός του, να σου πω, δεν πας εσύ να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, να μεγαλώσει το παιδί ο πατέρας του, να συνέλθει. Να το. Δεν ξέρω αν είναι καλό που το είπα αυτό στην τηλεόραση, αλλά ναι. Όλα οι προστακοί συνηγορούν. Ας δώσουμε το χώρο στους μπαμπάδες και το χρόνο τους. Ακριβώς. Και τη δική μας εκτίμηση, δηλαδή στους συντρόφους, στους συζύγους, εμείς οι γυναίκες κάθε μέρα να τονίζουμε τα καλά τους. Καλοσύνη, λέτε. Μην ετοιμαζόμαστε να βρούμε το λάθος. Τα έχετε ξαναπεί αυτά. Θα ξεκινάμε τη μέρα με καλοσύνη. Καλημέρα, αγάπη μου. Το κάνουμε όμως. Μετά το βίντεο που το είπατε, το κάνουμε πάρα πολλές, θέλω να σας πω. Πολύ χαίρομαι. Έχει γίνει το ανέκδοτο. Πολύ είπαμε χαίρομαι. Καλοσύνη, είπε η Κική, και αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Και τα καλά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να δεις πώς θα τέλειος άντρας δεν υπάρχει. Ούτε τέλεια γυναίκα. Θα έχει ελαττώματα. Λοιπόν, αντί να λες εσύ, είναι γρουσούζης, είναι αλικοκύρευτος, τα πετάει όλα, δεν ενδιαφέρει. Θα λες, τα καλά του έχει καλά. Έτσι. Και συγχρόνως θα σκέφτεσαι ότι ως βασική προσωπικότητα μοιάζει με τον μπαμπά σου. Διαλέγουμε σύζυγο ή μόνιμο σύντροφο με βάση τον μπαμπά μας. Και τώρα με πήγατε στο επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά για τα ζευγάρια, καθότι ωραία. Ήταν και έτοιμα εδώ πέρα της μισής ομάδας. Παραγωγής. Σας ευχαριστώ, κυρία Κική μου, να είστε καλά.